επικοινώνησε κάποιο. Βέβαια, ανόητη ερώτηση, αλλά επιβάλλεται να γίνει. Καλά, επικοινώνησε να μαζί σας ο κύριος Ξηρός, ο Χριστόδουλος Ξηρός? Όχι, δεν έχω καμία επικοινωνία μαζί του. Εκείνο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι διαμαρτυρήθηκα στον Διευθυντή της Αντιτρομοκρατικής για τα γεγονότα τα οποία διανθίζουν την αστυνομική προανάκριση στη Θεσσαλονίκη. Εκείνο το οποίο με διαβεβαίωσε είναι ότι διενεργείται προκαταρτική με εντολή του κυρίου Εισαγγελέα. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται οι συγγενείς του Χριστόδουλου και ότι θα μεριμνήσει ο ίδιος να άρει κάθε πλημέλεια ή αν θέλετε υπερβολή ή παράβαση κατά τη διενέργεια της ανάκρισης αυτής. Ξέρετε πολύ καλά βέβαια κύριε Ραγκούση, την έχετε την εμπειρία, ότι εδώ υπάρχουν και τα διάφορα σενάρια, υπάρχουν και τα διάφορα αυτά. Εκείνο το οποίο... Μέχρι ότι έρωτας είναι η αιτία. Εμείς... Εκείνο το οποίο κατάλαβα είναι ότι ενδιαφέρονται για τις τελευταίες ώρες, ποιος ακριβώς τον είδε, τι έκανε. Και το δεύτερο τον διαβεβαίωσα και νομίζω ότι προέκυψε, διότι δεν υπήρξε κανένα παράπονο ή διαμαρτυρία παρά ίσως της κάποιας κουπόσεως της εξετάσεως που έγινε στην κυρία που ήταν μαζί με την αδερφή του Χριστόδουλου του Ξηρού. Δεν είχα κάποια παρατυπία ή κάποιο παράπονο να διαπιστώσω. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο επίσης γνωρίζω είναι ότι η κυρία η συγκεκριμένη δεν είδε καθόλου τον Χριστόδουλο στην τελευταία άδεια και ήδη είχαν γίνει επιλογές οι οποίες δεν να το χαρακτηρίζω ότι δεν υπήρχε κοινή πορεία στη ζωή τους. Είχαν χωρίσει. Οπότε δεν έχουμε το ερωτικό στοιχείο. Οπότε δεν υπάρχει. Ερχόμαστε στην αρχή. Ήταν το λιγότερο που διέφερε σε αυτή. Δεν υπήρχε τέτοιο στοιχείο στην επιλογή του. Ήταν και το τελευταίο το οποίο αυτή την εκπομπή ενδιέφερε, δηλαδή η ερωτική δραστηριότητα και η ερωτική ζωή του Χριστόδουλου Ξηρού. Δεν υπήρχε τέτοιο στοιχείο στην επιλογή του. Βέβαια, κάνει εντύπωση η κυρία. Γιατί δεν είχα γνώση τη προσωπική ζωή σε τέτοιο βαθμό εγώ. Μάλιστα. Κάνει εντύπωση βέβαια το γεγονός ότι δεν έχει δώσει σημεία ζωής και σε εσάς, δεν έχει αφήσει κάποιο σημείο. Βέβαια, κακά τα ψέματα, ο συνήγορος περάσπισης και να έχει επικοινωνήσει με τον πελάτη του σε αυτή εδώ τη φάση, ίσως να μην θέλει να το δημοσιοποιήσει. Και το σεβόμαστε απόλυτα. Πάντα αυτό. Τον υπερασπίζεται σε κάθε φάση. Τον υπερασπίζεται, είναι, κύριε Ραγκούση. Ναι, τον υπερασπίζομαι και όπως είπα και σε εσάς εχθές, Έρικα, ναι. Στηρίζω τις επιλογές του. Αυτό το στηρίζω τις επιλογές του παρεξηγήθηκε αυτό, από κάτω. Ναι. Το ξέρω πως παρεξηγήθηκε. Δηλαδή, γιατί δεν το κάνουν όλοι οι δικηγόροι μέχρι αυτό. Και, μέχρι και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ο κύριος Κοντονής εδώ, μας είπε ότι ένας δικηγόρος, λέει, δεν θα πρέπει να ερμηνεύει, αλλά να συνδράμει τον πελάτη. Ναι, άλλος μπορεί να του έλεγε ότι εγώ, επειδή είπατε ότι εγώ ερμηνεύω. Ποια είναι η συνδρομή κατά τον κύριο βουλευτή, ποια είναι η συνδρομή? Για την ερμηνεία, όχι. Ερμηνεύεται και δικηγόρος ο κύριος Κοντονής, γι' αυτό το είπε παραπάνω. Καθορίζει την υπεράσπιση με βάση τις επιλογές του πελάτη του. Δεν συναλλάσσεται με την αστυνομία ή με την κυβέρνηση για οτιδήποτε. Εκείνος αναφέρθηκε στο γεγονός πως ερμηνεύσατε εσείς την επιστροφή του, γιατί εδώ δεν έχουμε απόδραση. Όχι. Απλά παραβίαση, παραβίαση της άδειας. Η οποία έληξε, κύριε Ραγκούση, χτες το βράδυ, έτσι. Με τη δύση του ηλίου θα έπρεπε να ήταν στον Κολυνταλό χτες. Ναι. Μάλιστα. Άρα, φυγάς πλέον. Από εδώ και πέρα θεωρείται φυγάς, γιατί μέχρι χτες ήταν ότι είχε παραβιάσει τους όρους. Δεν ήταν ότι ήταν φυγάς, είχε παραβιάσει τους όρους, έτσι δεν ήτανε? Εγώ, ναι. Εκείνο το οποίο είπα και μίλησα από την πρώτη στιγμή και σε εσάς που είχα την άνεση της παραθέσεως των ισχυρισμών μου, ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή συμπέρανα από τις συζητήσεις ποιες ήταν οι επιλογές του. Εγώ δεν το συμβούλευσα, δεν συναποφασίσαμε. Σωστό. Απλά την επιλογή του αυτή τη στηρίζω. Δεν μπορώ να βγω εγώ και να αποκαταδικάζω αυτό που κάνει. Εκτός βέβαια εάν
Εκτός εάν βέβαια συνοδευτεί αυτή η απόφασή του με δραστηριότητες του παρελθόντος. Δηλαδή, αυτά τα οποία ακούγονται ότι φοβούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να συμφωνήσω σε δραστηριότητες τέτοιες και να τις επιδοκιμάσω. Όπως του παρελθόντος. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Λαγκούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ποιότητα πάντοτε και να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Λαγκούση. Και εγώ να υπερασπίσω λίγο τον εαυτό μου. Και περαστικά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.